επειδή είναι φανερό ότι λόγω της συγκυρίας στην οποία βρισκόμαστε, θέλω να πω, είναι μια αξιολόγηση που τρέχει, τα κλιμάκια των τεσσάρων θεσμών είναι στην Αθήνα, τρέχουν συζητήσεις και είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε την επικαιρότητα, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πολύ απλό ερώτημα. Έγινε μια καταρχήν συμφωνία, συνεννόηση στο Eurogroup που επέτρεψε να ξαναρχίσει η αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή, τι στέκει ανάμεσα σε εκείνη τη συμφωνία και μια τελική συμφωνία που θα κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση? Θέλω να πω, ποιο είναι το ένα, δύο μεγάλα εμπόδια που στέκουν στον δρόμο ανάμεσα στο τώρα και στο τότε? Ωραία, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω. Να χρησιμοποιήσω τον μικρόφωνο. Να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την ευκαιρία που μου δίνουν για δεύτερη χρονιά να είμαι εδώ. Και θα προσπαθήσω να, αυτά που θα πω σήμερα να μην αντιφάσκουν με αυτά που είπα πέρυσι. Κατά σύμπτωση, ήμασταν πέρσι μαζί πάλι εδώ και έτρεχε μια πρώτη αξιολόγηση να κλείσει. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Έγινε μια συνεννόηση στο Eurogroup, από την οποία το επόμενο βήμα είναι να κλείσουμε την τεχνική συμφωνία. Αυτό που λέγεται το Staff Level Agreement. Η επιδίωξη είναι αυτό να γίνει ή δυνατόν μέχρι 20 Μαρτίου. Εάν τελειώσει αυτό, σημαίνει ότι συμφωνούμε ό,τι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση. Μένουν όμως δύο θέματα που για μας και πιστεύουμε όχι μόνο για μας, για την ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, πρέπει να είναι μέρος της τελικής συμφωνίας. Το ένα είναι το χρέος, όπου έχουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και τα οποία υλοποιούνται κατά κάποιο τρόπο ήδη, και θέλουμε και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Και το δεύτερο που συνδέεται με το θέμα αυτό είναι το θέμα του πλεονάσματος. Τα πλεονάσματα μετά το 2018. Άρα, πρώτο βήμα είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και θεσμών. Το δεύτερο βήμα είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία περιλαμβάνοντας χρέος και πλεονάσματα. Και μετά από αυτό, από ό,τι έχει δηλώσει η ECB, η οποία είναι, όπως γνωρίζουμε, ανεξάρτητη, φαίνεται ότι θα προχωρήσει η ίδια στην απόφασή της για την ένταξη Ελλάδας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Εννοείται επίσης ότι αν γίνουν αυτά, αλλά αυτό θα το αξιολογήσει το IMF, ότι ικανοποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το IMF για να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, βέβαια αυτά που οδηγούν σε μία κατάσταση όπου πια βλέπουμε το τέλος του μνημονίου, το τέλος του τρίτου προγράμματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ορισμένων, μάλλον πολλών, θα μπορέσουμε εντός του 2017, εφόσον ενταχθούμε στο QE, να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές, ούτως ώστε το 2018 να είμαστε κάπως πιο εδρεωμένοι, ας το πω έτσι, και να κυλήσουν πιο ομαλά τα πράγματα. Να διευκρινίσω, αν και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε μετά, ότι όλα αυτά για μας δεν αποτελούν το τέλος της κρίσης. Αποτελούν όμως κάτι, μια νέα φάση που θα ήθελα να τη συζητήσουμε, διότι ακούγονται και διάφορες απόψεις, που θα είναι κάτι σαν ένα ξέφωτο. Θα μας δώσει τη δυνατότητα ως χώρα, ως κοινωνία, να οργανώσουμε καλύτερα το μέλλον, που είναι το κύριο θέμα μετά, που είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Εάν έχω χρόνο να πω δύο, να εξηγήσω λίγο γιατί καθυστέρησε. Αυτό θα ρωτούσα. Ναι. Αν θέλετε, θα έθετα και το επιπλέον ερώτημα. Καθυστερούμε επιδιώκοντας μια καλύτερη συμφωνία, διαπραγματευόμενη για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Αλλά υπάρχει και η άποψη που λέει ότι είναι καλύτερα μια χειρότερη συμφωνία γρήγορα, που έρει την αβεβαιότητα πάνω από τη χώρα, παρά μια καλύτερη συμφωνία μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο, γιατί το κόστος της αβεβαιότητας εξισορροπεί ή ακυρώνει το όποιο όφελος μιας καλύτερης συμφωνίας. Πρώτον, θέλω να είμαι σαφής σε ό,τι αφορά τη δική μας ανάγνωση των πραγμάτων. Καθυστερούμε επειδή οι δανειστές έχουν αποκλίνουσες απόψεις και εκτιμήσεις. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό να θολώνεται εντός της Ελλάδας, όταν όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Καθυστερούμε διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθεσε ένα πακέτο νέων αιτημάτων που ήταν εκτός της αρχικής συμφωνίας. Και εγώ θα παρακαλούσα, επειδή και εγώ με μια ομιλία μου, νομίζω πάλι μαζί με στο Διανέωσης, πότε ήταν Ιανουάριος, ίσως και πιο νωρίς, είχα μιλήσει για τη σημασία του χρόνου.
Για να μην πω ότι η κυβέρνηση οργάνωσε την δράση της ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο με στόχο τη γρήγορη συμφωνία. Έρχεται όμως το Διεθνές Ταμείο με τις γνωστές του απόψεις, τις πάρα πολύ αρνητικές, που έχουν διαψευστεί ορισμένες, και λέει θέλουμε άλλα 3.600.000.000 νέα μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω ιδίως θεσμικούς φορείς, όταν λένε υπογράψτε, να εξηγούν τι να υπογράψουμε. Το να κλείσει γρήγορα η συμφωνία, το υπογράψτε, πολύ ωραία. Μοιάζει λίγο και ως Πόντιος Πιλάτος, όταν δεν εξηγεί κανείς τι σημαίνει. Δηλαδή, αν κάποιος βγει και να πει, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να υπογράψει αυτά τα 3.600 μέτρα, αυτό θα το δεχόμουν ως μία άποψη που θα έπρεπε να συζητήσουμε. Απλώς το υπογράψτε νομίζω ότι είναι μία υπεκφυγή από τα πραγματικά διλήμματα. Εμείς λοιπόν αντιμετωπίσαμε πρώτον την άποψη του Διεθνούς Ταμείου και την αντιμετωπίζουμε, είναι πάρα πολύ διαφορετική από τις απόψεις όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των θεσμών σε ό,τι αφορά την ικανότητα της χώρας να αναπτύσσεται, σε ό,τι αφορά το αν έχουμε εξαγωγές ή όχι, σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αν είναι πραγματικά ή αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα. Και το δεύτερο που αντιμετωπίσαμε είναι μια αντιφατική στάση ορισμένων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχουν ορισμένες κυβερνήσεις, οι οποίες είπαν το εξής. Εμείς θέλουμε να κλείσει αξιολόγηση, θέλουμε να είναι στο πρόγραμμα του Διεθνές Ταμείου, αλλά δεν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τους όρους που θέτει το Διεθνές Ταμείο. Τι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση σε αυτό το θέμα? Άρα αυτοί είναι οι δύο λόγοι, οι βασικοί, οι οποίοι, ας πούμε, στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση. Όμως, υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους νομίζω ότι η συμφωνία θα κλείσει. Και θα κλείσει την ώρα της. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το πρόγραμμα υλοποιείται. Οι στόχοι καλύπτονται και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερκαλύπτονται. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το γνωρίσει. Οι δημοσιονομικοί στόχοι. Όλοι οι στόχοι του προγράμματος. Όπου υπάρχουν θέματα ανοιχτά, είναι θέματα που υπάρχει μια διαφωνία. Με κάποιο τρόπο θα κλείσει αυτή η διαφωνία. Δεν σημαίνει ότι σε όλα έχουν δίκιο οι άλλοι. Καθυστερεί το θέμα του εξοδικαστικού διακανονισμού των δανείων. Γιατί καθυστερεί? Διότι υπάρχει ένα δίλημα. Αν θα επιτρέψουμε να διαγράφονται και φόροι ή μόνο πρόστιμα. Αυτό είναι ένα δίλημα. Δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Δεν αφορά το Υπουργό Οικονομικών. Είναι θέμα που κανονικά θα πρέπει και ως κοινωνία να συζητάμε αυτά τα θέματα. Αν πρέπει λέει, να επιτρέπουμε να διαγράφεται ΦΠΑ που έχει εισπραχτεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. Θα μπορούσε κανείς να πει τη μια ή την άλλη άποψη. Εξηγώ λοιπόν ότι υπάρχουν θέματα πίσω από τις καθυστερήσεις αυτές. Άρα οι στόχοι υλοποιούνται και υπερκαλύπτονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Με το ΑΕΠ, με την αύξηση παραγωγής επίσης. Πολλοί περίμεναν, μιλούσαν για ύφεση. Προσωπικά πέρυσι εδώ είχα πει ότι από το δεύτερο εξάμεινο του 2016 αναμένουμε ότι θα περάσουμε σε ανάκαμψη. Έγινε αυτό. Και επομένως κλείνει το 2016 με μια μικρή βεβαίως ανάκαμψη, αλλά που εδραιώνει, θέτει τις βάσεις για μια πιο ισχυρή ανάκαμψη. Παρένθεση, σας ανησυχεί ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 είχαμε μια αναστροφή αυτής της τάσης? Όλα μας ανησυχούν και όλα είμαστε σε φάση ακόμα έφραυστη. Υπάρχει όμως εξήγηση του ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2015 είχαν πέσει περισσότερα χρήματα του ΕΣΠΑ, άρα θα δούμε την εξέλιξή του. Πάντως, θα μιλήσουμε και μετά με τα σενάρια. Όλα τα σενάρια που έχω υπόψη μου από διάφορους θεσμούς μιλούν για ανάκαμψη πάνω από 2% ή τα περισσότερα, να πω έτσι, από το 2017 και πάνω, κοντά στο 3% και πάνω από το 3% τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, με την απασχόληση επίσης, έχουμε μία μείωση της ανεργίας κατά 3 μονάδες. Δεν είναι θαύματα αυτά, αλλά είναι εντάσσονται στο επιχείρημα ότι προχωρούμε. Το δεύτερο επιχείρημα, ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι η πρόοδος δεν αμφισβητείται. Πολλές φορές υπάρχει πρόοδος, αλλά το λέει η κυβέρνηση, το αμφισβητούν όλοι οι άλλοι. Τώρα έχουμε το θετικό γεγονός ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση είναι αποδεκτά και υποστηρίζονται και με θέρμη μάλιστα και από πάρα πολλούς παράγοντες, αν όχι όλους, από την Ευρώπη. Και το τρίτο παράγοντας είναι ότι ό,τι είναι θετικό για την Ελλάδα είναι θετικό για την Ευρώπη. Δηλαδή, αν κλείσει
οι συμφωνίες στην ώρα της και γίνει το θετικό σενάριο, αυτό δεν θα είναι απλώς θετικό για την Ελλάδα, θα είναι θετικό για την Ευρώπη στην κατάσταση που βρίσκεται και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Άρα, με αυτά τα δεδομένα και με τις μετατοπίσεις που ελπίζουμε θα υπάρξουν από όλες τις πλευρές, πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του σχεδίου που είπαμε. Πριν πάμε στο μέλλον, να καθαρίσω το παρελθόν με μια ερώτηση, επειδή κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση. Ο βασικός λόγος της καθυστέρησης είναι ότι υπάρχει εξ αρχής από το καλοκαίρι του 2015 γνωστή μια διαφωνία ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η οποία δημιουργεί τριβές και προκαλεί καθυστέρηση. Αλλά θα σας ρωτήσω κάτι που δεν αφορά μόνο τη δική σας κυβέρνηση, αλλά όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 και ύστερα. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται ή στη διάρκεια της θητείας τους λένε ορισμένους γενναίους λόγους, δίνουν μερικές υποσχέσεις. Εκείνοι που τις ακούνε δεν τις πιστεύουν, αλλά τις χρησιμοποιούν ως επιταγές προς εξαργύρωση στη συνέχεια. Και οι κυβερνήσεις χρειάζονται χρόνο για να κάνουν, για να οργανώσουν την αναδίπλωσή τους. Ότι είπαμε αυτό, αλλά αυτό όταν το λέγαμε δεν ξέραμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Τώρα μάθαμε ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά χρειαζόμαστε ένα χρόνο για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να υποχωρήσουμε από αυτό που είπαμε. Η αξιολόγηση που είναι τώρα εν εξελίξη, θεωρητικά θα έπρεπε να έχει κλείσει πέρσι τέτοιο καιρό. Τώρα, ειλικρινά, δεν αφορά και εσάς αυτό που μόλις είπα, ότι χρειάζεστε χρόνο και συνεπώς δημιουργείται καθυστέρηση από την ανάγκη να ισορροπήσετε κάτι που είχατε πει και που δεν μπορεί να γίνει. Για να μην φανεί η απάντησή μου ότι θέλω να καλύψω ευθύνες της κυβέρνησης, λέω λοιπόν εγώ ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι η κυβέρνηση και το κυβερνητικό έργο έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Και αν χρειαστεί, μπορώ να μιλήσω και περισσότερο. Και ο Πρωθυπουργός το λέει αυτό κλπ. Σε ό,τι αφορά όμως την υλοποίηση του προγράμματος, θέλω επίσης να είμαι σαφής. Υπάρχει κάτι που λέγεται ιδιοκτησία του προγράμματος. Ναι. Και μάλιστα ασκείται μια κριτική. Το πρόγραμμα που υλοποιούμε δεν είναι προϊόν ισότιμου διαλόγου. Θα είμαστε ιδιοκτήτες ενός προγράμματος, το οποίο είναι προϊόν διαλόγου ισότιμου. Θα είμαστε ιδιοκτήτες του αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο θα συζητήσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω την επόμενη εβδομάδα, και θα συζητήσουμε και τους θεσμούς. Ο τρόπος που γίνεται η διαπραγμάτευση, που έγινε η διαπραγμάτευση καταρχήν το 2015, και προϊόν της οποίας ήταν το πρόγραμμα αυτό, δεν είχε στοιχεία ισοτιμίας. Δεύτερον, ο δανειστής και ο φιλέτης είναι ποτέ ισότιμοι όταν συμφωνούν μεταξύ τους. Να το συζητήσουμε αυτό. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση δανειστών και οφειλετών, να το δούμε αυτό. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μια κρίση η οποία οφείλεται σε ενδογενείς αιτίες, αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο και την αρχιτεκτονική του ευρώ. Αλλά κλείνουμε την παρένθεση, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει ευρύτερη συζήτηση. Άρα, έχουμε ένα πρόβλημα πώς συγκροτούνται τα σχέδια και οι συμφωνίες. Και έχουμε και ένα δεύτερο πρόβλημα, δεν υπάρχει εφετείο. Δηλαδή, συζητάει το τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών με το τεχνικό κλιμάκιο των θεσμών για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Και υπάρχει μία άποψη που λέει να δώσουμε κίνητρα για να χτυπήσουμε πιο γρήγορα τη φοροδιαφυγή μέσω των καρτών και υπάρχει άποψη να μην δώσουμε κίνητρα. Και αυτή η συζήτηση κρατάει ένα χρόνο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα επίπεδο όπου τέτοια θέματα επιλύονται με πιο πολιτικούς όρους. Άλλο παράδειγμα. Είναι γνωστό ότι στα χρόνια της μεγάλης ανόδου αλλά και στα χρόνια της κρίσης έχουν φύγει πολλά χρήματα στο εξωτερικό. Και υπήρξε μία συζήτηση μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς κάπως ευνοϊκό σε αυτούς που έβγαλαν τα χρήματα στο εξωτερικό να τα φέρουν. Άποψη. Θα ευνοήσουμε λοιπόν αυτούς που έβγαλαν τα χρήματά τους έναντι αυτών που τα άφησαν εδώ. Σοβαρό δίλημα. Αλλά όταν είσαι σε κρίση και αγωνιάζεις να βρεις μία ρευστότητα, μήπως πρέπει να κάνουμε μία αβαρία και για ένα περιορισμένο χρόνο να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. 1,5 χρόνο συζήτηση γύρω από αυτό. Και βέβαια επεκράτησε η άποψη των θεσμών, όπου πρέπει να πω και δεν μας αφήνει και εμάς αδιάφορο το δίλημα. Άρα, ο ένας λόγος είναι ότι ο τρόπος που συγκροτούνται μέχρι τώρα τα προγράμματα έχει αυτό το στοιχείο της ασυμμετρίας, όχι απλώς ανισοτιμίας, που σε ορισμένες συνθήκες φτάνει και στην κατάσταση του εκβιασμού.
Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει εγωνανθεί η εποπτεία δημιουργεί καταστάσεις εμπλοκής, χωρίς να είναι πάντα θεσμοθετημένες διαδικασίες και τρόποι απεμπλοκής. Και αυτό αφορά και την παρούσα περίοδο. Και βλέπετε, να διηλίζουμε τον κόνοπα και να καταπίνουμε την κάμη. Δηλαδή, βλέπετε πολλές φορές να συζητάμε μια επιμέρους διαχρονική αλλαγή, ένα επιμέρους μέτρο επί μήνες και άλλα, ας πούμε, σοβαρότερα θέματα μπαίνουν στο τραπέζι. Άρα, γι' αυτό είπα, η κυβέρνηση μπορεί να έχει τα δικά της θέματα και τομείς όπου μπορεί να βελτιώσει τη δράση της. Εγώ δεν θα ήθελα όμως καθόλου να εξοραίσω και προβλήματα που υπάρχουν στον τρόπο που λόγω της μεγάλης κρίσης έχει δημορφωθεί η σχέση μας με τους δανειστές και το λέω αυτό διότι η σχέση αυτή πρέπει και μπορεί να βελτιωθεί. Ας πάρουμε λοιπόν το καλό σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι αυτή η δεύτερη αξιολόγηση κλείνει και η επόμενη, γιατί υπάρχει και μια τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Ελλάδα καταφέρει να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Μέσα στο 2017 κάνει αυτό που είπατε, τις πρώτες δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές με κάποιες εκδόσεις ομολόγων. Και ξημερώνει μια μέρα όπου δεν έχουμε να διαπραγματευτούμε τίποτα και με κανέναν. Ό,τι είναι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Μπορείτε να μου περιγράψετε εσείς τι είναι αυτό που θα προτείνατε να κάνουμε. Δηλαδή, αν ήμασταν ήδη μόνοι μας στον κόσμο. Δηλαδή, αν αποφασίζαμε μόνοι μας στα μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, στο σημερινό κόσμο κανείς δεν είναι μόνος του. Και είμαστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Με αυτούς τους δεδομένους περιορισμούς, αν είχαμε όμως την ευχέρεια, τι θα κάναμε. Υποσημείωση. Το κουβεντιάσαμε και πέρσι. Σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται διεθνώς, γιατί οι επιδόσεις της Ελλάδας αυτά τα χρόνια της κρίσης ήταν διαφορετικές από τις Ιρλανδίας ή της Πορτογαλίας, δύο άλλες χώρες που ήταν επίσης σε κρίση, σε μνημόνιο και σε επιτήρηση. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Υπάρχει μία που τη βρίσκω πάντα πολύ ενδιαφέρουσα. Ότι οι άλλες χώρες κατάφεραν να εξισορροπήσουν ένα μέρος της ηφαισιακής επίπτωσης των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής με μια εκτείναξη των εξαγωγών τους. Η Ελλάδα δεν το πέτυχε και γι' αυτό έφαγε όλη την ύφεση αδιόρθωτη. Και με αυτήν την επιπλέον επισήμανση, αν μπορούσαμε λοιπόν να διαλέξουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς σχεδιάζουμε το μέλλον μας, αν έχουμε την ελευθερία να το σχεδιάσουμε μόνοι μας. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θέσατε μία βεντάλια θεμάτων, θα συζητήσουμε. Ο λόγος, κατά την άποψή μου, που η Ελλάδα δεν βγήκε όπως βγήκαν οι άλλες χώρες από τα μνημόνια, είναι ότι το πρώτο μνημόνιο απέτυχε ικτρά. Και το δεύτερο οδήγησε σε μια τεράστια ύφεση. Η κρίση είναι δική μας, αλλά το φάρμακο επιδείνωσε την κρίση αντί να τη θεραπεύσει. Αυτή είναι η δική μου θέση στο θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αυτή η θέση θα επιβιώνεται. Άλλο έχω μια κρίση χρέους και κρίση δημοσιονομική και κρίση παραγωγικού μοντέλου, θα πω εγώ στη συνέχεια, και άρα πρέπει να πάρω μέτρα, και άλλο να επιβληθεί ένα πρόγραμμα το οποίο δημιούργησε την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε εμάς. Να έχουμε ύφεση αθρηστικά πάνω από το 25%, δεν σκέμε πόλεμο, ανεργία 27% και το χρέος να έχει εκτιναθεί εκεί πέχτινα. Βεβαίως υπάρχουν σκοπιμότητες, δεν το λένε έτσι. Φταίει το τάδε, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Είμαστε ντεμπέλιδες, είμαστε διεφθαρμένοι, είμαστε ανίκανοι, δεν είμαστε μεταρρυθμίσιμη χώρα. Αυτά έχουν ακουστεί από επίσημα χείλη. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση στο πρώτο θέμα. Και χαίρομαι όμως που υπάρχουν άνθρωποι και θεσμοί, οι οποίοι, όπως είπα, προχθές βγήκε ο κύριος Μπλασάρ, κορυφαίος οικονομολόγος, μέχρι πρώτη στο IMF και είπε κάποια πράγματα. Θα πιστεύω ότι αυτό που λέω θεωρώ την αλήθεια και πιστεύω θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον. Δεύτερο τώρα. Καταλαβαίνω το ερώτημα. Ας πούμε ότι είμαστε μόνοι, δεν θα είμαστε βεβαίως μόνοι. Ούτε σε τέταρτο μνημόνιο όμως θα είμαστε. Και είναι εντυπωσιακό πως πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα πολύ εύκολα κουνάνε σαν να είναι κάτι σαν μπαμπούλας τέταρτο μνημόνιο. Αυτό το οποίο όμως θα έχουμε είναι μετά το μνημόνιο θα βγούμε στις αγορές. Άρα δεν θα χρειάζεται να δανειζόμαστε από τους θεσμικούς δανειστές. Άρα δεν θα χρειάζεται να τίθεται όροι για αυτό το λόγο. Όμως θα είμαστε με βάση τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός και αλλάξει, το 472, θα είμαστε ένα καθεστώς αυξημένης εποπτείας.
Γιατί, διότι έχουμε δανειστεί, διότι έχει γίνει ρύθμιση των χρεών και άρα από εκεί απορρέουν ορισμένες θεσμικές υποχρεώσεις. Άρα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και άρα πρέπει από τώρα να. Γι' αυτό έκανα και τα σχόλια πριν. Ότι πρέπει να οργανωθούμε κι εμείς ως κοινωνία και ως κράτος, ούτως ώστε αυτή την ισοτιμία που ποτέ δεν θα την έχουμε πλήρως, να είναι διεκδικήσιμη πάντως. Δηλαδή να διεκδικούμε μια ισότιμη σχέση, κάνοντας από τη μεριά μας αυτό που πρέπει να κάνουμε. Άρα αυτό είναι μια διευκρίνηση, όμως αυτό το. Α, θα έχουμε και ένα δεύτερο. Πρέπει και αυτό να το πούμε. Το ότι θα δανειζόμαστε από τις αγορές δεν είναι κάτι που δεν έχει συνέπειες. Διότι οι αγορές έχουν το δικό τους μηχανισμό πειθαρχίας. Τώρα, δηλαδή, πηγαίνοντας να δανειστούμε από την Ευρώπη ή από τους δανειστές, μας λένε μνημόνιο. Δάνειο σημαίνει μνημόνιο. Όταν δανειζόμαστε από τις αγορές, ναι, μεν δεν θα έχουμε μνημόνια, αλλά οι ίδιες οι αγορές θα τιμολογούν καθημερινά το αξιόχρονο της χώρας και εφόσον η πολιτική που θα ασκούμε δεν θα διασφαλίζει τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, που πιστεύω όλοι πια θέλουμε, θα έχουμε και εκεί τις συνέπειες. Άρα, θα είμαι σε ένα καθεστώς αυξημένης αυτονομίας, αλλά και περιορισμό που θέτει είτε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είτε και το παγκόσμιο, όπως λειτουργήσαμε. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, έρχομαι τώρα στο τι θα κάνουμε. Πρώτον, θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, με την αρνητική του έννοια όμως, το ότι 7 χρόνια μετά την κρίση, 8, η χώρα μας δεν διαθέτει ακόμα αναπτυξιακό σχέδιο. Και αυτό είναι και ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Βέβαια, υπάρχουν πολλές δικαιολογίες με όλη αυτή τη διαπραγμάτευση κλπ. Εν πάση περιπτώσει, έχει φτάσει αυτό σε ένα σημείο. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Και ενώ μας πιέζουν τόσο πολύ να ανοίγουν τα μαγαζιά τις Κυριακές, για το γάλα που πρέπει να φύγει, λέξη φρέσκο, ελληνικό κλπ. Για το θέμα του growth model που λέμε, του αναπτυξιακού μοντέλου, μάλλον οι πιέσεις δεν ήταν το ίδιο έντονες και γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε μόνοι μας. Άρα το πρώτο πρέπει να κάνουμε, ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, με μέσο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το οποίο να απαντάει ταυτόχρονα σε τρεις μεγάλες ανάγκες. Πρώτον, και κινδύνους, αν δεν τους αντιμετωπίσουν. Πρώτον, το παραγωγικό πρόβλημα, το παραγωγικό μοντέλο που είχαμε πριν την κρίση δεν ήταν βιώσιμο. Ήταν ένα μοντέλο που εξαρτιόταν πολύ από κατανάλωση και εισαγωγές, οι οποίες μετά από ένα σημείο χρηματοδοτούνται από το δανεισμό. Ακόμα και αν ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό, η παραγωγική μας βάση είναι πολύ ευάλωτη. Και αυτό είναι κάτι σωστό που λέει το IMF. Είναι πολύ ευάλωτη η οικονομία μας σε εξωγενή σοκ. Παράδειγμα, πριν την κρίση είχαμε ναυτιλιακό συνάλλαγμα 19 δισεκατομμύρια. Τώρα νομίζω έχει πέσει το 9 με 10. Αυτή η πτώση από μόνη της είναι μια ανατροπή η οποία διατεράσει το ισχύο πληρωμών. Ο τουρισμός τώρα πάει καλά και αναμένεται μάλιστα φέτος εντυπωσιακή επίδοση. Αν όμως εξαρτιόμαστε μόνο από τουρισμό και από ναυτιλία, πάντα θα είμαστε ευάλωτοι. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε, πρέπει να αποκτήσουμε μια παραγωγική ταυτότητα καινούργια ως χώρα. Όταν δηλαδή κάποιος στο εξωτερικό ακούει Ελλάδα, λέει Ελλάδα, να μην σκέφτεται μόνο τουρισμό και ναυτιλία, να σκέφτεται τεχνολογίες, να σκέφτεται σύγχρονα προϊόντα, να σκέφτεται ποιοτικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα, να σκέφτεται μια σειρά καινούργια πράγματα. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, το αναπτυξιακό σχέδιο πρέπει να αντιμετωπίζει την κοινωνική κρίση, οι αντιθέσεις, οι ανισότητες καταρχήν στην κοινωνία είναι στο όριο των εκρήξεων, λόγω κυρίως ανεργίας, αλλά και του κοινωνικού της φτώχειας. Προχθές μία μελέτη γερμανική λέει αυξήθηκε η φτώχεια 40%. Αυτά δεν είναι απλά θέματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ας αναπτύξουμε πρώτα την οικονομία και μετά να δούμε τι θα κάνουμε το κοινωνικό κράτος, την κοινωνία κλπ. Πρέπει τα συνδυασμένα να γίνει αυτό. Και τρίτο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να πάρει και εδώ το χαρακτήρα κατάρρευσης δημογραφικής, λόγω μείωσης και γύρασης ταυτόχρονα του πληθυσμού. Αυτά λοιπόν τα τρία, μπορεί να προσθέσει κανείς και άλλα στοιχεία, είναι που μας κάνουν να λέμε ότι δεν μπορούν αυτά να λυθούν μέσω των αγορών απλώς.
μέσω δηλαδή αυτής της νεοφέθρης αντίληψης, ότι με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις απελευθερώνουμε τις αγορές, οι αγορές μόνες τους θα αναπτύξουν την οικονομία και έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Θέλουμε σχέδιο, θέλουμε νέα αναπτυξιακή στρατηγική. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε. Και όχι μόνο τότε, αλλά από τώρα, όπως είπα, η κυβέρνηση έχει κάνει μια αρκετή προεργασία. Εφόσον εγκριθεί το σχέδιο που θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό θα είναι η βάση πάνω στην οποία νομίζω πρέπει να επιδιώξουμε ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό διάλογο. Το σχέδιο που θα βγει θα είναι η δική μας πρόταση. Προφανώς θα είναι μια βάση για συζήτηση. Θα είμαστε ανοιχτοί για ιδέες, για προτάσεις και με τους κοινωνικούς φορείς και με πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα έχουν κάτι να πούν στα θέματα αυτά. Κλείνω αυτό το κομμάτι λέγοντας απλώς ένα παράδειγμα. Προχθές είδαμε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τους προτείναμε και το αποδέχτηκαν να δημιουργήσουμε, παράδειγμα χάρη το λέω αυτό, ένα φόρουμ όπου θα συμμετέχουν τράπεζες και κοινωνικοί φορείς πραγματικής οικονομίας. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο ΣΕΒ, ο τουρισμός κλπ. Ούτως ώστε να δούμε από εδώ και πέρα τι κάνουν οι τράπεζες, τι δυσκολίες έχουν, πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ενεργητική την χρηματοδότηση της οικονομίας, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ρευστότητα και το καθεξής. Δεν ξέρω αν απαντήθηκε το ερώτημα. Α, έχουμε εξαγωγές τώρα, να συνεχίσουμε τις εξαγωγές. Γιατί αν κάτι έλειπε από το προηγούμενο παραγωγικό μοντέλο ήδη, δηλαδή αυτό που οδηγήθηκε στην κρίση, ήταν αυτό, ότι ήταν εξαιρετικά εσωστρεφές, ήταν ελάχιστα εξωστρεφές. Βέβαια. Το θέμα της εξαγωγής, καταρχήν, αν μου επιτρέπει να κάνω και μια διευκρίνηση στατιστικού χαρακτήρα. Με βάση και την έκθεση του IMF, με βάση το άρθρο 4, εμφανίζεται μια πάρα πολύ αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Δηλαδή ότι οι εξαγωγές είναι στάσιμες. Αυτό το οποίο όμως είναι πραγματικότητα είναι ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν. Νομίζω και πιο έντονα από την Ιταλία, ίσως και την Ισπανία. Στατιστικά όμως βγαίνει το αποτέλεσμα στάσιμο για το λόγο που είπα πριν. Διότι αφαιρείται από αυτό το ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Άρα έχουμε αύξηση στις εξαγωγές αγαθών, μείωση στις εισαγωγές κεφαλαίων από την ναυτιλία και βγαίνει αυτό το στατιστικό παράδοξο. Και επομένως, εκτός από τα Greek Statistics, έχουμε και τα Thompson Statistics σε ορισμένες περιπτώσεις. Ποιο είναι το θέμα όμως εδώ? Ότι η αύξηση των εξαγωγών μόνο λόγω της μείωσης των στοιχείων του κόστους δεν επαρκεί. Η στέρησή μας είναι πολύ μεγάλη. Δεύτερον, αυτό που λέγαμε ορισμένοι και πριν την κρίση είναι ότι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα είναι πρόβλημα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Με απλά λόγια, για να έχουμε δομική αύξηση στις εξαγωγές, για να γίνουν δηλαδή εξαγωγές σημαντικός παράγοντας του αναπτυξιακού μας μοντέλου, θα πρέπει να αλλάζει και το παραγωγικό πρότυπο. Να επεκτείνει την παραγωγική βάση σε νέους τομείς, νέα προϊόντα που να αφορούν τη διεθνή ζήτηση. Να περάσουμε δηλαδή στην παραγωγή περισσότερων προϊόντων διεθνώς εμπορεύσιμων. Άρα, η αύξηση των εξαγωγών θα είναι αποτέλεσμα και όχι προϋπόθεση της ανάπτυξης. Αυτό το θέμα με φέρνει σε κάτι που θα ήθελα πολύ να αξιοποιήσω τη σημερινή ευκαιρία για να το πω. Ότι χρειαζόμαστε δηλαδή μία σύνθεση πρωτότυπη ανάμεσα σε μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, σε εξαγωγές που είναι αναγκαίες, αλλά από μόνες τους δεν μας βγάζουν από την κρίση. Οι μεν εξαγωγές για το λόγο που είπα, οι δε μεταρρυθμίσεις διότι το αποτέλεσμά τους είναι ετεροχρονισμένο. Έρχεται αργότερα και βέβαια υπάρχει ένα θέμα ζήτηση, τι μεταρρυθμίσεις κλπ. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς σχεδιάζουμε είναι να εισάγουμε στο αναπτυξιακό σχέδιο επιτακυντές. Παράγοντες δηλαδή οι οποίοι θα επιταχύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Και για να το κάνω λίγο πιο ευκρινές αυτό, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να αναφερθώ σε τρία σενάρια, τα
τα οποία διακινούνται, διατυπώνται για την Ελλάδα, για την οικονομία της Ελλάδας. Το πρώτο είναι το απεσιόδοξο σενάριο. Είναι το σενάριο το οποίο εκπέμπει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ μέχρι σήμερα, και λέω μέχρι σήμερα, διότι τελευταία είπαν ότι θα ξαναδούν κάποια στοιχεία. Με βάση το σενάριο αυτό, όπως είπε ο κύριος Τόμψεν προκαιρού, θα χρειαστούμε 21 χρόνια για να φτάσουμε την ανεργία στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση. Νομίζω ότι αν αυτό συμβεί, θα καταρρεύσουμε ως κοινωνία. Με την έννοια θα συνεχίζει τη μετανάστευση, οι νέοι άνθρωποι θα πηγαίνουν στο εξωτερικό, δεν θα επιστρέφουν πίσω κλπ. Κλπ. Ελπίζω αυτό να είναι, επίσης προβλέπει growth μετά το 20-21, πολύ χαμηλή, 1,3%. Το βασικό σενάριο το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών το δικό μας, την Τράπεζα της Ελλάδας και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, το λεγόμενο βασικό σενάριο, είναι πιο αισιόδοξο. Προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 2,7 για φέτος, 3,1 για του χρόνου κλπ. Μέχρι το 2021. Όμως το θέμα της απασχόλησης δεν μας δίνει πάρα πολύ αισιόδοξο αποτελέσμα. Δηλαδή, με βάση το βασικό σενάριο, από ό,τι εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών, η ανεργία μπορεί να πέσει στο 18, 19, 17, κάπου εκεί. Πολύ ψηλή. Το τρίτο σενάριο είναι κάπως πιο αισιόδοξο και από το δικό μας. Είναι από τη Standard & Poor's, στις τελευταίες εκτιμήσεις που κάνει. Η Standard & Poor's προβλέπει 2,5 ΑΕΠ για το 17, 2,7 για το 18, 3 για το 19, 3,2 για το 20. Και προβλέπει μείωση της ανεργίας στο 15% το 2020. Αυτό είναι πιο αισιόδοξο, αλλά πρώτον είναι προβλέψεις και δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για τις προβλέψεις, και δεύτερον, ακόμα και αυτό δεν μας ικανοποιεί. Θα ήταν πολύ ικανοποιητικά αυτά τα στοιχεία αν ξεκινούσαμε από μια κατάσταση ήπια. Όταν έχουμε πίσω μας μια καταστροφή πλούτου τόσο μεγάλη και όταν έχουμε μια τέτοια αποδιάθρωση της απασχόλησης, ακόμα και αυτό το σενάριο δεν... Οι επιταχυτές, λοιπόν, τους οποίους εμείς μελετούμε με στόχο να τους εισάγουμε στο σύστημα, είναι πρώτον επενδύσεις και δεύτερον απασχόληση. Να βρούμε τρόπο να επιταχύνουμε τις επενδύσεις και τις εγχώριες και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και να βρούμε τρόπο να δημιουργήσουμε ένα σοκ απασχόλησης, το οποίο θα ανεβάσει, ας το πω έτσι, τη βάση σε πιο πάνω επίπεδο. Χαιρόμαστε που καταρχήν η πρότασή μας έγινε αποδεχτή από το Eurogroup στις 20 Φλεβάριου. Συζητούμε δηλαδή για ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από κάποια πηγή πρόσθετη και αυτό δεν θα υπολογίζεται στο έλλειμμα. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, όπως είπα, ένα τριετές-τεταριετές πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό σοκ και ένα σοκ απασχόλησης με τη θετική έννοια του όρου, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτό που προβλέπει ο κύριος Τόμψεν 21 χρόνια να το κάνουμε 10 χρόνια ή λιγότερα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, έκανα τρεις ερωτήσεις στην πραγματικότητα για να επιτρέψω στον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος εκτός από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι ένας άνθρωπος που τρεις δεκαετίες τουλάχιστον παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο για την ελληνική οικονομία, για το μέλλον και το παρελθόν της, να μιλήσει για το χτες, δηλαδή για την διαπραγμάτευση που καθυστερεί, για το σήμερα, για τη διαπραγμάτευση που πάει να ολοκληρωθεί και για το αύριο. Έχουμε 5 λεπτά ερωτήσεις. 1, 2. Να δώσω στον συνάδελφό μου πρώτα τα λόγο, στον κύριο Σιακαντάρη. Απλώς σε λίγο θα βγάλω την κίτρινη κάρτα, δυστυχώς, διότι είμαστε έχουμε ακόμη 5 λεπτά περίπου. Τηλεόραση του Α. Όπως εξηγήσατε, η μετάβαση από τον κρατικό δανεισμό στο δανεισμό των αγορών δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε και χωρίς όρους. Ένας μηχανισμός εγγύησης για την επόμενη μέρα είναι λοιπόν δεδομένος. Και αυτός έχει μνημόνιο, γιατί αυτό είναι το MOU. Υπογράφεται ένα μνημόνιο. Μήπως λοιπόν, κάνοντας ένα βήμα πίσω από το πολιτικό δράμα στη Γερμανία, στην Ελλάδα ή αλλού, με την παράταση της διαπραγμάτευσης και με την προσθήκη μέτρων που, όπως είπατε, υπερβαίνουν το τρέχον πρόγραμμα, στην ουσία μπαίνουν οι βάσεις για την επόμενη φάση στήριξης της Ελλάδας, και μήπως το να το λέμε χωρίς
έτσι, κορώνες και λέξεις οι οποίες είναι τοξικές, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα πιο καλά. Και θα ήθελα και το σχόλιο σας, γιατί είπατε για μια διαδικασία εκβιασμού που έφερε το τρέχον πρόγραμμα, και θα υπερθεματίσω λέγοντας ότι ήταν και τιμωρητική. Είναι να μας προξενεί απορία όταν και η επίσημη πολιτική της ελληνικής πλευράς τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης ήταν μια πολιτική που είχε στοιχεία εκβιασμού, να μην πω κεντρικά. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις στην πραγματικότητα. Το κόστος του πρώτου εξαμήνου, ένα, και δεύτερον, αν μήπως θα ήταν καλύτερο να το δεχθούμε. Να μαζέψουμε τις ερωτήσεις, γιατί ο χρόνος θα μας πιέσει. Θα είμαι σύντομος τώρα. Πολύ ωραία. Εγώ αυτά που είχα να πω, όσο βαθμό τα είπα. Θα χαρώ πολύ, εάν με καλέσετε, να μιλήσουμε για το τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Θα χαρώ πολύ. Σας λέω απλώς, αυτό που έχει βγει ως αφήγημα απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Ίσως και με δική μας ευθύνη δεν μπορέσαμε να δώσουμε, ας πούμε, τα γεγονότα κλπ. Πραγματικά θα χαρώ πολύ. Ήταν μια φάση της ιστορίας μας που θα τη μελετούν ιστορικοί για πολλά χρόνια, διότι υπήρξε εσωτερικές δυνάμεις που είχαν οργανώσει ένα σχέδιο αριστερής παρένθεσης και υπήρξαν και εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες ήθελαν να αξιοποιήσουν τη δική μας περίπτωση για άλλους σκοπούς. Και το μόνο που θέλω να υπερασπιστώ είναι το εξής. Εμείς, και αν θέλετε, επειδή είχα και μια προσωπική εμπλοκή τότε, εμείς κάναμε θετική πρόταση τότε στην Ευρώπη. Η πρόταση ήταν για μια συμφωνία σε νέες βάσεις που θα αποκαθιστούσε και τις σχέσεις Ελλάδας-Ευρώπης σε μια βάση σχετικής αίσθησης ισοτιμίας. Θα κάναμε μεταρρυθμίσεις και μέτρα που έπρεπε να κάναμε, αλλά θα τα εντάσσαμε από τότε σε αυτό που περιέγραψα πριν, σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι ιστορικά η πρωτοβουλία μας εκείνη θα δικαιωθεί. Και ενδεχομένως, αν δεν υπήρχαν οι απειλές για Brexit, μπορεί να μην είχαμε σήμερα το Brexit. Αλλά επειδή αυτή η συζήτηση είναι μεγάλη, αφορά ευρύτερα, είναι όντως πολύ μεγάλη. Γι' αυτό μένω στο αρχικό. Μια γρήγορη απάντηση και στο άλλο ερώτημα. Μήπως καλύτερο είναι να ομολογήσουμε ότι θα χρειαστούμε μια υποστήριξη και μετά το 2018 και να την καλωσορίσουμε αντί να την ξορκίζουμε, αυτό ρωτάει. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να αποφασίσουμε ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα, δεν αναφέρομαι στο δημοσιογράφο, τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν μερίδες του πολιτικού συστήματος θέλουν τέταρτο μνημόνιο και το προσπαθήσουν πολύ, μπορεί να έρθει. Εμείς αγωνιζόμαστε ως κυβέρνηση με βάση την παραδοχή ότι δεν χρειαζόμαστε τέταρτο μνημόνιο, δεν χρειαζόμαστε ούτε καν στήριξη, εάν κάνουμε αυτά που έχουμε πει. Δηλαδή, ολοκλήρωση όλων των εκκρεμωτήτων που αφορούν τη συμφωνία μέχρι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, να μπω. Να κλείσει το SLA 20 Μαρτίου και να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο το υπόλοιπο μέρος, το οποίο αφορά πρωτογενή πλεονάσματα και χρέος. Δεύτερον, εφόσον αυτά είναι αρκετά για να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της CB, μπορούμε να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές το επόμενο διάστημα, μέσα στο 2017. Χωρίς πιστωτική γραμμή, κύριε, μπορούμε να βγούμε. Μπορούμε να βγούμε, να ρωτήσουμε και τους ειδικούς κλπ. Και εν πάση περιπτώσει, περιγράφω τι η κυβέρνηση επιδιώκει. Εφόσον γίνει αυτό, επιδιώκουμε μέσα στο 2018 η είσοδός μας στις αγορές να είναι σε στέρεες βάσεις, τις οποίες θα δημιουργούν οι επιδόσεις της οικονομίας που περιγράψαμε πριν. Μια οικονομία που αναπτύσσεται με ρυθμό 2-3%, που η ανεργία πέφτει με ταχύ ρυθμό, που έχει μπροστά της ένα τετραετές πρόγραμμα δυναμικής ανάπτυξης, που αντιμετωπίζει, που βελτιώνει τη λειτουργία του κράτους, που αναπτύσσονται οι επενδύσεις. Αυτή η οικονομία θα αξιολογηθεί τότε. Δεν θα αξιολογηθεί η οικονομία της μιζέριας με μια αξιωματική αντιπολίτευση που λέει υπογράψτε και μετά κάθε μέρα εκλογές και κάποιους άλλους που λένε ό,τι λένε. Ας δούμε λοιπόν το μέλλον και στη θετική του διάσταση. Ας παλέψουμε γι' αυτό όσοι θέλουμε και όσοι το επιθυμούμε και να αντιμετωπίσουμε στην πορεία τις όποιες δυσκολίες. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το ρολόι δείχνει μηδέν. Έχουνε. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, κύριε Κορμόπουλε. Κύριε. Ποια? Ωραία. Κρατήστε τις ερωτήσεις σας. Έχουμε μπροστά μας τρεις μέρες διαλόγου. Μία φράση για να μην μείνει
Αυτό που αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση από το Δεκέμβριο ήταν οι πρώτες του ΕΜΕΦ για να κλείσουμε τη συμφωνία να υπογράψουμε νέα μέτρα 3,6 δις ευρώ. Αυτή ήταν η πρόταση. Και υπήρχε και η φήμη ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, η Γερμανία δεν θα μπει στο πρόγραμμα, διότι έτσι επιβάλλει το κοινοβούλιο της. Αυτό το οποίο προκύπτει ως γεγονός είναι πρώτον ότι η Γερμανία δεν υποχρεούται να πάει στο κοινοβούλιο της το θέμα αυτό. Αυτό προέκυψε με ερωτήσεις που έγιναν. Και δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε και προσπαθεί αυτά τα 3,6 δις μέτρα να τα ουδιατεροποιήσει δημοσιονομικά και κοινωνικά. Δηλαδή να μην έχουμε νέα λιτότητα, αλλά και να μην έχουμε ιδιαίτερη επιβάρηση κάποιων κοινωνικών ομάδων. Αυτό το αξιολογεί κάποιος και λέει: σωστά έκανε η κυβέρνηση αυτή την προσπάθεια. Κάποιος μπορεί να πει: δεν έπρεπε να κάνει αυτή την προσπάθεια. Έπρεπε να δεχτεί από τότε τα μέτρα αυτά και να τελειώνουμε. Είναι θέμα υποκειμενικών κρίσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης.